Πάμε για Εφησίνη. Η Σόφη Πασχάλη, η αγαπημένη μας φίλη και προσωπική yogi therapist, στο Νάμαστε, στο Εφησίνη του Νάμαστε, στη στήλη της, συνάντησε τον Νικηφόρο. Το συνάδελφό μου. Το συνάδελφό σας τον Νικηφόρο. Είπανε πολλά και κάναν ακόμα περισσότερα. Να τα δούμε παρακαλώ. Όταν νυχτώνει και νιώθεις μόνη, θα είμαι εκεί. Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα. Τετάρτη με ένα, αλλά αύριο παραμονή. Που σημαίνει ότι δεν θα μπορούσα να μην είχα έναν εκλεκτό καλεσμένο, ο οποίος κάθεται εδώ δεξιά μου, αλλά αριστερά μου έχω κάτι υπέροχα ποτά για να του σερβίρω. Μην ξεχνάτε, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι μπορούμε να πιούμε, να φάμε, να γλεντήσουμε, να κάνουμε ό,τι θέλουμε και ας πάρουμε για καλά κιλάκι παραπάνω, γιατί ένα σωστό Ευζήν δεν θέλει καταπίεση. Και πόσο μάλλον στις γιορτές. Πάω πρώτα προς τα σαμπάνιες που μου έχουν φέρει. Θα μπορέσω με το ένα χέρι, πιστεύετε? Νομίζω τα κατάφερα, γιατί κάνω και γιόγκα και ισορροπία στα χέρια. Ναι. Και καταφτάνω στον υπέροχο, υπέρλαμπρο καλεσμένο μου, που δεν είναι ένας άλλος από τον Νικηφόρο. Βοήθησε με απλά. Πάρα πολύ ωραία. Το έχουμε και το άλλο. Φανταστικά. Λοιπόν, θα καταφέραμε να τσουγκρίσουμε κιόλας. Καλές γιορτές να έχουμε. Καλές γιορτές. Εδώ στα δύσκολα τα πάντα θα φανούν. Αν ό,τι λένε οι καρδιές, στα αλήθεια το μπορούν. Τι μου κάνεις? Είμαι πάρα πολύ καλά. Είμαστε σε ένα πολύ ωραίο χώρο, εδώ στην Τρούμπα, στον Πειραιά, που είναι εκτός, παιδί, εκτός ότι είναι ενός φίλου μου, του Μιχάλη του Γιατρόπουλου, είναι και ένα μέρος το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ και γι' αυτό και συζήτησα να βρεθούμε εδώ. Θέλω να μου πεις καταρχάς πώς ξεκίνησε η όλη ιστορία με σένα και το τραγούδι. Ξέρω ότι γράφεις, ξέρω ότι τραγουδάς και ότι αγαπάς πάρα πολύ αυτό που κάνεις. Ήταν κάτι το οποίο μου βγαίνει από μέσα μου, από πολύ μικρό, από πολύ μικρή ηλικία. Το αγαπάω πραγματικά, δεν μπορούσα να φανταστώ τη ζωή μου να κάνω κάτι άλλο. Το πρώτο τραγούδι, το οποίο ήμουνα ερωτευμένη με αυτό το τραγούδι σου, το έχεις γράψει νομίζω από ένα πόνο κάτι. Ήταν ο πρώτος χωρισμός από την πρώτη μου σχέση. Άρα ο κάθε χωρισμός, η κάθε αγάπη σου δίνει και έμπνευση. Ναι, πάρα πολύ. Εγώ χρειάζομαι αυτό το πράγμα για να γράψω. Δεν μπορώ να γράψω έτσι χωρίς να νιώθω κάτι, άσχημο πάντα. Γιατί όταν είσαι καλά, αυτό που νιώθεις μπορείς να το εκφράσεις στον άνθρωπο με τον οποίο είσαι. Αν δεν έχεις άνθρωπο όμως όντως χωρισμένος, πρέπει κάπως να εκφραστείς. Άρα το κάνεις μέσω της μουσικής, μέσω των στίχων και μέσω του τραγουδιού. Και τι γίνεται σε περιόδους που είσαι ερωτευμένος, ευτυχισμένος και όλα πάνε ρόδινα? Δεν γράφω. Δεν γράφω τίποτα πραγματικά. Η δουλειά είναι έρωτας, σίγουρα. Αλλά τι γίνεται με την πραγματική ζωή? Κάνεις την επιλογή σου. Δεν γίνεται να τα έχουμε όλα. Για ό,τι κάνεις στη ζωή υπάρχει τίμημα. Δεν γίνεται να πηγαίνεις με δύο καρπούζιες μασχάλες, θα σου πέσει το ένα. Θέλω να πω, πρέπει κάπου να βάζεις στόχο, να δίνεις την ενέργειά σου. Και το έχω παρατηρήσει και στα πλαίσια της ζωής μου, ότι όταν δώσω ενέργεια κάπου αλλού, σίγουρα χάνω τη δουλειά μου. Επειδή είναι και δύσκολες συνθήκες, πρέπει τουλάχιστον στη φάση της δημιουργίας, που είμαι εγώ εννοώ όσο αφορά τη δουλειά μου, και σε φάση της εξέλιξης, να δώσεις λίγο παραπάνω πάση σε αυτό, γιατί μετά μπορεί να είναι αργά. Και να είσαι και σε μια καλή σχέση, αλλά να είσαι δυστυχισμένος, γιατί δεν έχεις καταφέρει να κάνεις αυτό που πραγματικά θέλεις. Οπότε πρέπει λίγο να βρεις τη χρυσή τομή. Θα έκανες musical? Όχι, με τίποτα. Δεν μου αρέσει σαν είδος τέχνης. Δεν μου αρέσει σαν διαδικασία. Δεν μπορώ να το καταλάβω εγώ. Ή θα είναι κάτι αμυγός θέατρο ή κάτι αμυγός τραγούδι. Αυτό το μπερδεμένο με ξενίζει. Φτάνω στο Θεό, το καλύτερο που μου έχει τύχει. Τι κάνεις τον ελεύθερο σου χρόνο, για να μιλήσουμε για κάτι πέρα από το τραγούδι? Όλη η ζωή μου είναι η μουσική. Τον ελεύθερο μου χρόνο θα ακούσω μουσική. Αλλιώς θα πάω σινεμά ή θα είμαι με τους φίλους μου να περάσω, ξέρεις, χαλαρές στιγμές. Εν όψη εορτών, να πω μια ευχή πέρα από την υγεία που είναι η βάση μας. Να προσπαθούν να ζουν όμορφες στιγμές και να ζουν το τώρα. Γιατί ειδικά στους νέους ανθρώπους το εύχομαι αυτό, γιατί έχουν την τάση και εγώ μαζί. Να σκεφτόμαστε ότι θα ξεκινήσουμε να ζούμε τη ζωή μας κάποια στιγμή που θα φτιάξουν τα πράγματα, που θα γίνει κάτι που φανταζόμαστε και χάνουμε το τώρα. Και είναι πολύ μεγάλο λάθος αυτό. Άρα να ζούμε τις στιγμές που μας χαρίζονται και να περνάμε όμορφα. Φτάνω στο Θεό, το καλύτερο που μου έχει τύχει. Εσύ γι' αυτό στο δικό μου σε έχω παραμύθι. Ε,
Επομένως, καλά Χριστούγεννα, να περάσετε υπέροχα ό,τι και να κάνετε. Και όπως σας είπα και στην αρχή, και να φάτε και να πιείτε και να διασκεδάσετε, γιατί η ζωή είναι υπέροχη. Καλά Χριστούγεννα! Και υποσχέσου πως θα με θυμάσαι, όπου και να σε, δεν θα με ξεχνά. Χριστούγεννα στη Σόφη, καλά Χριστούγεννα στον Νικηφόρο. Φάτε, πιείτε άμα είστε στο μεταβολισμό της Σόφης και εγώ θα έτρωγα και θα έπινα χωρίς τύψεις. Λοιπόν, καλά Χριστούγεννα στα παιδιά. Η Σόφη Πασχάλη στη Νέα Υόρκη. Το είδα. Και πόσο ζηλέψαμε. Ανεβάζει στο Instagram. Τη βλέπω, τη κάνω τα like. Τι να κάνω, είμαι μεγάλη. Με βαριά καρδιά όμως, τα κάνεις τα like. Εντάξει, δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι. Εντάξει, καλά να περνάει. Καλά να περνάει εκείνη και εμείς καλύτερα εδώ. Σας κάνουμε παρέα σας. Αμέτη.